Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ουσίας, η ΑΠΕ, οι μύθοι και οι αλήθειες για την πράσινη ανάπτυξη, αλλά και η πρόορη απολιγνητοποίηση στην Ελλάδα με βάση το ενεργειακό στρατηγικό έλλειμμα, αλλά και το μετέωρο βήμα αξιοποίησης των εθνικών πόρων σε φυσικό αέριο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συζητήθηκε χθες το βράδυ στην εκπομπή Αντιθέσεις με τους επιστήμονες να εξηγούν το ρόλο της Κρήτης στην Ανατολική Μεσόγειο, τους αγωγούς και την τύχη τους, τα κοιτάσματα αλλά και τον οικονομικό αντίκτυπο. Δεδομένου ότι η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές προς το παρόν, λόγω του ότι η αποθήκευση είναι πάρα πολύ ακριβή και τεχνολογικά δεν είναι τόσο εφικτή για μεγάλη έκταση, είναι στοχαστική. Δηλαδή, έχουμε την ενέργεια αυτή όταν φυσάει και όταν λιάζει. Εμείς χρειαζόμαστε την ηλεκτρική ενέργεια και τις υπόλοιπες ώρες προφανώς. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν αυτή η ηλεκτρική ενέργεια να παράγεται μόνο από εισαγόμενα καύσιμα. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο βαθμό που σας είπα και το εγχώριο καύσιμο. Κύριε Παναγιωτάκη, να μην λοιπόν η Γερμανία παραδείγματος χάρη. Ναι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή η βίαιη απολιγνητοποίηση που είπατε ότι γίνεται fast track από το 2019 το Σεπτέμβριο, μπαμ και κάτω, μέσα από, μια ομιλία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ερώτηση. Αντικαθίσταται άμεσα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να το καταλάβει κάποιος τέλος πάντων ή αντικαθίσταται από εισαγωγές φυσικού αερίου. Α, μάλιστα. Όπως το είπατε. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, κανένα πρόγραμμα το οποίο να συμπεριλάβει αυτή τη δυνατότητα να κοιτάξουμε αν έχουμε σημαντικές ή όχι ελπίδες να έχουμε φυσικό αέριο εγχώριο ώστε να μπορέσουμε να ανακάμψουμε οικονομικά και να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτό που έρχεται στην Ελλάδα, δηλαδή την επερχόμενη πράσινη ενέργεια, η οποία έχει ανάγκη, απόλυτη ανάγκη στήριξης, όχι από εισαγόμενο φυσικό αέριο, συγγνώμη, αλλά από δικό μας φυσικό αέριο. Αναφορά έγινε και για το μοντέλο των ΑΠΕ που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αν χρειάζεται συνδυαστική πολιτική, αλλά και η εγκατάλειψη επί της ουσίας των προσπαθειών έρευνας και παραγωγής φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την απολιγνητοποίηση, με δεδομένη μια τάση που δημιουργείται ότι μπορεί να αντικατασταθεί από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατά τη γνώμη μου, το φυσικό αέριο θα ήταν ακόμα πιο χρήσιμο για τη χώρα μας, αν συνέβαινε αυτό που συνέβη στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, να το χρησιμοποιήσαμε για άμεσες χρήσεις. Δηλαδή να αντικαθιστούσε το πετρέλαιο και όχι την ηλεκτρική ενέργεια. Εν πάση περιπτώσει και την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά σε ένα ποσοστό και όχι υπερβολές. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι είναι κατά βάση για την Ελλάδα εισαγόμενο καύσιμο. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας ότι αυτό επιβαρύνει το εμπορικό μας ισοζύγιο. Δεύτερον, η χώρα μας ήταν εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου, τις οποίες δεν μπορεί να τις ελέγξει. Με την αύξηση που προβλέπεται στη ζήτηση του φυσικού αερίου, το φυσικό αέριο θα αυξήσει την τιμή του. Εκτός όμως από την αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, μέχρι το 2023-2024 θα έχουμε διπλασιάσει τις εισαγωγές μας για φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή εισάγουμε 4 με 5 δισεκατομμύρια το χρόνο φυσικό αέριο. Θα φτάσουμε τα 10 σε λίγα χρόνια, σε 2-3 χρόνια. Ίσως και νωρίτερα να φτάσουμε πιο πολύ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αύξηση του κόστους του φυσικού αερίου πόσο ζημιά θα φέρνει στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.